Το πρωί της Παρασκευής στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας με αφορμή την έναρξη της θερινής περίοδου. Το λόγο αρχικά πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Τόδωρος Μαρκόπουλος. Ενώ το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο νέος διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, πύραρχος Σωτήρης Κορέλας, ο οποίος κατάγεται από την Καρδίτσα, ενώ υπηρετούσε μέχρι πρόδεινο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. Για τις πυρκαγιές που είναι ένα θέμα του καλοκαιριού. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε και τις βροχές, οι οποίες λειτουργούν όχι ως το αντίθετο δέος, το αντίθετο δέος των πυρκαγιών, αλλά λειτουργούν ως ένας παράγοντας ο οποίος επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία έχουμε από τις φωτιές, γιατί μας στερεί τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές περιοχές όπου πρέπει να παρέμβουμε. Στα πλαίσια αυτά, ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων είναι ακόμη πιο επιβεβλημένη και ακόμη πιο απαραίτητη. Είναι δύσκολο να μπορέσουμε όμως να δρομολογήσουμε, και αυτό πρέπει να το πούμε και εντός και εκτός κειμένου, είναι δύσκολο να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε στο βαθμό που θα θέλαμε, ακόμη και αν πετύχουμε τη συνεργασία και το συντονισμό τη στιγμή που η εκτέλεση των έργων και των οποιοδήποτε δράσεων που έχουν προληπτικό χαρακτήρα προϋποθέτει μια οικονομική δυνατότητα. Παγώσει οι κυκλοφορίες για να αποφύγουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ουσιαστικά είναι μια φόρμα για την οποία πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα μέλη του ΣΟΠ. Εδώ καταρχήν υπάρχουν μέλη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και υπάρχουν και συμμετέχοντες εμπλεκόμενοι φορείς. Για να αποφύγουμε καθυστερήσεις όταν έχουμε προβλήματα. Γιατί το καλοκαίρι, παρόλο που ήταν μια ήσυχη χρονιά, πρέπει να ξέρετε ότι τέλος Αυγούστου είχαμε για μια εβδομάδα πολύ υψηλές συνθήκες επικινδυνότητας, από 4 και πάνω, και πάρθηκαν ιδιαίτερα μέτρα στο νησί της Θάσου κυρίως, αλλά και στην Καβάλα. Με αυτήν εδώ την εξουσιοδότηση θα μπορεί ο Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου, εάν συμφωνήσουμε φυσικά σαν σώμα, να φέρνει την απόφαση να αποφεύγουν τις γραφειοκρατικές και καθυστερήσεις. Σειρά μου, να ευχηθούμε κιόλας. Και εγώ καλώς σας βρήκα. Είμαι ο νέος διοικητής της ΠΥΕΞΟΝΟ Καβάλας. Σε ευχές μας. Η καταγωγή μου είναι από την Καρδίτσα. Επειδή ήρθα μόλις χθες, ανέλαβα τα καζίποτα, δεν έχω προλάβει να ενημερωθεί για τα προβλήματα της περιοχής εδώ. Το μόνο που θέλω να ζητήσω, γενικό βέβαια, τη συνδρομή όλων των φορέων που εμπλέκονται με την ασφάλεια του νομού και τους οποίους βέβαια θα συναντήσω προσωπικά έναν τις επόμενες μέρες. Τώρα ο υποδιοικητής εδώ της υπηρεσίας μου και ο προϊστάμενος του κλιμακείου της Θάσου θα αναλύσουν τα προβλήματα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχει συνταχθεί το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για το έτος 2015, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της πυρασφάλειας του νομού, αριθμός πυροφυλακίων που βρίσκονται 7 ώρες επάνδρωσης, περιπολικά, πού θα εκπέμπονται, ποιες ώρες θα εκπέμπονται. Ο σχεδιασμός έγινε υπό την προϋπόθεση ότι θα προσληφθεί το αναγκαίο εμπορικό προσωπικό που θα συμπληρώσει και θα συμβάνει το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στον αριθμό, ας πούμε, των απασχολούμενων εμπορικών πυροσβεστών, ή ας πούμε δεν γίνει κάποια προκήρυξη σχετική, δεν ολοκληρωθεί μάλλον η πρόσληψη, θα κληθούμε να κάνουμε αναθεώρηση του εν λόγω σχεδιασμού. Επί τα βελτίου, αν υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, αντί για 1.000 θα πάρουμε 2.000. Στα φράση τώρα. Εμείς, σαν στο υπηρετικό μέρος του νομού Καβάλας, έχουμε κάποιες σημαντικές περιοχές, Νατούρα, από την σύμβαση Ραμσά. Το θέμα είναι ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Η εμπειρία, τουλάχιστον η προσωπική εμπειρία από την προηγούμενη δεκαετία, έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμβάντων δασικών πυρκαγιών εκδηλώνεται στον ορεινό όγκο στα όρη Λεκάνης. Δυστυχώς, η συχνότητα εκδήλωση γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τις πρώτες πρωινές ώρες,
που σημαίνει ότι καμία από αυτές τις πυρκαγιές δεν γίνεται, δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια. Όλες είναι ενέργειες αγνώστων ανθρώπων για άγνωστους λόγους, είναι καθαρά εμπισμία από πρόθεση. Και από αυτού θα ήθελα τη συνδρομή, σαν πυροσβεστική, τη συνδρομή των υπηρεσιών των συναρμοδίων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Συγκεκριμένα να αναφερθώ στους Δήμους, πρωτίστως θα ζητήσουμε, το λέω και εδώ πέρα, ότι θα θέλαμε τα δικαιώματα νομής. Ποιοι δηλαδή έχουν δικαίωμα νομής σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Θεωρώ βασικό, πολύ βασικό παράγοντο το να ξέρουμε ποιοι βόσκουν τα ζώα τους σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινούνται από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι την δύση του ηλίου σε αυτές τις περιοχές. Ξέρουν ποιοι άλλοι παίρνουν στην περιοχή τους, ποιοι εμπλέκονται και μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες.